κίνημα ενότητας προκειμένου να αντιμετωπιστεί η τουρκική προκλητικότητα και να επιτευχθεί η λύση του Κυπριακού προβλήματος, έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με αφορμή τη συμπλήρωση 47 χρόνων από την αποφράδα ημέρα της δεύτερης εισβολής του Ατήλα στην Κύπρο. Επιδιώκουμε μια συμφωνία στο Κυπριακό που θα τερματίζει την κατοχή, θα καταργεί τις εγγυήσεις και θα δημιουργεί τις προϋποθέσεις ειρηνικής συμβίωσης όλων των κατοίκων του νησιού. Μόνο μέσα από ενότητα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την τουρκική προκλητικότητα. Μόνο μέσα από ενότητα μπορούμε να απαλλαγούμε από την κατοχή. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επιρρύπτει την ευθύνη του αδιεξόδου στο Κυπριακό, στην αδιαλαξία και την επεκτατική πολιτική που ακολουθεί διαχρονικά η Άγκυρα. Έχουμε απέναντί μας μια Τουρκία η οποία με την επιθετική στρατηγική που ακολουθεί επιδιώκει τη λύση δύο κρατών και την δημιουργία μέσω έκνομων ενεργειών της τόσο στην θάλασσα όσο και επί του εδάφους νέων τετελεσμένων σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το καθεστώς της περίκλης της πόλης της Αμοχώστου που προστατεύεται από τα ψηφίσματα του Συμβούλου Ασφαλείας 550 και 789 παραβιάζεται κατάφορα από την επεκτατική πολιτική της Τουρκίας την οποία υλοποιεί ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Εσίν Τατάρ και οι συνεργάτες του. Με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας δεν υπογραμμίζει την έντονη καταδίκη των προκλητικών εξάγγελων Ερντογάν και Τατάρ για επικισμό περιοχής των Βαρουσιών από το σύνολο της διεθνούς κοινότητας και την στήριξη στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Τα όσα έχουν γίνει από πλευράς της Τουρκίας το τελευταίο διάστημα με αποχαρακτηρισμό τμήματος της περίκλης της πόλης της Αμοχώστου, στοχεύοντας σε αλλαγή του status quo, μετά από δικές μας ενέργειες έχουν προκαλέσει την αντίδραση του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ενέργειες της Τουρκίας καταδικάστηκαν με έντονο τρόπο. Ταυτόχρονα επαναλαμβάνεται εκ νέου ότι η επίλυση του Κυπριακού θα πρέπει να γίνει στην βάση μιας διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο πρόεδρος Αναστασιάδης διαβεβαιώνει πως θα συνεχίσει να εργάζεται για τη δημιουργία των απαραίτητων συνθήκων που θα επιτρέψουν την επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα του ΟΕΕ. 47 χρόνια λοιπόν συμπληρώνει.